Από παιδί για όλη του τη ζωή. Αυτό υποδηλώνει ο τίτλος της αυτοβιογραφίας του πρίγκιπα Χάρη, με τις αποκαλύψεις που προκύπτουν από νέα αδημοσίευτα μέρη της να προκαλούν κλειδονισμούς στο παλάτι και να σκανδαλίζουν τη Βρετανική κοινωνία. The quote in this book, where you refer to your brother as your beloved brother and arch nemesis. Strong words. What did you mean by that? There has always been this competition between us. Weirdly. Ο πρίγκιπας Χάρη για πρώτη φορά προχωρά σε σωρή αποκαλύψεων για τα χρόνια της άγριας νιώτης του. Today we've learned that the son of the king lost his virginity to an older woman who treated him like a young stallion in a field behind a busy pub. Φυσικά είχα πάρει κοκαίνη εκείνη την περίοδο. Στο σπίτι κάποιου ένα Σαββατοκύριακο κυνηγιού μου πρόσφεραν κοκαίνη και από τότε κατανάλωσα λίγη ακόμα. Δεν ήταν πολύ διασκεδαστικό και δεν με έκανε να νιώθω ιδιαίτερα χαρούμενος, όπως φαίνεται να συμβαίνει σε άλλους, αλλά... Σ' άλλο προκαλεί και η ιστορία που ο πρίγκιπας Χάρη αποκαλύπτει ότι κατά την περίοδο της στρατιωτικής του θητείας σκότωσε μαχητές των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, τους οποίους και απαριθμεί με τρόπο κυνικό. Οι Ταλιμπάν απάντησαν ότι δεν επρόκειτο για πιόνια σκακιού, αλλά για ανθρώπους. Ο αριθμός μου λοιπόν, 25. Δεν ήταν κάτι που με γέμισε ικανοποίηση, αλλά ούτε και ντροπή. Φυσικά θα προτιμούσα να μην έχω αυτό το νούμερο στο στρατιωτικό βιογραφικό μου ή να μην το σκέφτομαι. Αλλά θα προτιμούσα επίσης να ζω σε ένα κόσμο χωρίς Ταλιμπάν, σε ένα κόσμο χωρίς πόλεμο. Στο ανοιχτό μέτωπο με τον βασιλιά Κάρολο, το έκπτωτο μέλος της βασιλικής οικογένειας, αποκαλύπτει πως το χάσμα ανάμεσα σε εκείνον και τον πατέρα του έγινε ακόμα πιο έντονο μετά και τους ισχυρισμούς ότι ο Κάρολος αστειευόταν συχνά ότι δεν ήξερε ποιος ήταν ο πραγματικός πατέρας του Χάρη. Harry reportedly accuses the Queen consort of leaking stories to the press and says he and William begged King Charles to not marry Camilla. Ο βασιλιάς Κάρολος εμφανίζεται τώρα απόλυτα δυσαρεστημένος. Ξεπέρασε στην κόκκινη γραμμή, φέρεται να διαμήνυση για τον 30χρονο γιο του, ο οποίος αφιερώνει στην αυτοβιογραφία του ολόκληρο κεφάλαιο στην αδικοχαμένη μητέρα του Νταϊάννα. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να ζητήσει βοήθεια από medium για να επικοινωνήσει μαζί της. Η μητέρα σου είναι μαζί σου. Το ξέρω, το ένιωσα. Η αυτοβιογραφία του, που κυκλοφορεί επίσημα την επόμενη εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, αναμένεται να προκαλέσει νέες έρηδες στο εσωτερικό του παλατιού.